Ευχαριστώ πολύ. Έχω την τύχη, την ατυχία να είμαι ο τελευταίος ομιλητής από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και ιδιαίτερα την Πρόεδρο, την κυρία Κυριακοπούλου, που μας κάλεσε σε αυτό το συνέδριο, αλλά και το Δήμο Περιστερίου, που ήταν πραγματικά μας έκανε κάθε, μας προσέφερε κάθε ευκολία για, και για το χθεσινό workshop και για τη σημερινή παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν με μερικά λόγια για την ΕΛΑΚ, για το ελεύθερο λογισμικό, το οποίο θεωρούμε ότι ότι είναι σημαντικό για τις βιβλιοθήκες. Θα πω δύο λόγια για την ΕΛΑΚ καταρχήν. Η ΕΛΑΚ είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2008 από 25 πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα. Πρόεδρος είναι ο Θοδρός ο Καρούνος και η κυρία Σαχίνη, εκ μέρους της οποίας μίλησε η κυρία Αγγελιδάκη, νομίζω, Αγγελίδη, ναι, συγγνώμη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΑΚ. Γνωρίζουμε πολύ καλά και συνεργαζόμαστε και με το ΕΚΤ και με την κυρία Σαχίνη. Αυτή που βλέπετε είναι η κεντρική σελίδα της ΕΛΑΚ, από την οποία μπορεί κανείς να δει πολλά πράγματα για το ελεύθερο λογισμικό γενικότερα. Όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά προηγουμένως η κυρία Κεράστα, κράτησα μια πολύ σημαντική φράση που είπε, ότι καλό είναι το κλειστό λογισμικό, αλλά οι καιροί είναι δύσκολοι και καλό θα είναι να προσανατολιζόμαστε και σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να σας πω ότι το ελεύθερο λογισμικό είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Υπάρχουν δεκάδες κοινότητες ελεύθερου λογισμικού, ανοιχτού λογισμικού σε όλη την Ελλάδα, ειδικά σε πανεπιστήμια, και βιβλιοθήκες έχουν ασχοληθεί κτλ. Και εμείς, σαν ΕΛΑΚ, κάνουμε διάφορα project. Η Wikipedia είναι ένα από αυτά, το οποίο το αφήνω τελευταίο. Ένα από τα project που κάνουμε στην ΕΛΑΚ, για παράδειγμα, είναι το ασύρματο ίντερνετ. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Σε συνεργασία με διάφορους φορείς σε όλη την Ελλάδα, και με εθελοντές, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι τα πάντα γίνονται σε εθελοντική βάση. Όπως σας είπα στην αρχή, η ΕΛΑΚ είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σε συνεργασία με εθελοντές, με ανθρώπους δηλαδή που έχουν μεράκι από όλη την Ελλάδα, έχουμε εγκαταστήσει ασύρματα δίκτυα σε πάρα πολλά σημεία. Της Ελλάδας, σε πολλές περιοχές, θα τις δείτε τώρα, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Τι μπορούν να κάνουν μερικά άνθρωποι με μεράκι. Εμείς συνεργαζόμαστε και με δήμους και με βιβλιοθήκες. Και θα έρθω και στις βιβλιοθήκες στο τέλος. Ας πάρουμε εδώ, λέει, τις περιοχές. Είναι το η ιστοσελίδα. Να πάρουμε το ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών. Αυτό είναι μια εθελοντική δράση. Έτσι. Η οποία, κοιτάξτε τι έχουν κάνει οι άνθρωποι. Έχουν πάρει δεκάδες ασύρματα ρουτεράκια σε όλη την Ελλάδα. Εδώ είναι φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις. Και πιο κάτω θα δείτε τον εντυπωσιακότατο χάρτη, το Μητροπολιτικό, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο βέβαια. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αυτά όλα είναι ασύρματα, σημεία που μπορεί κανείς να μπει στο ίντερνετ. Έχουν γίνει δωρεάν, σε εθελοντική δράση, με ελάχιστο κόστος. Εμείς σαν ΕΛΑΚ διαθέτουμε τα ρουτεράκια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας που θα διαθέσει τη γραμμή ADSL, να υπάρχει και κάποιος εθελοντής που θα τα εγκαταστήσει. Γι' αυτό και έρχομαι τώρα στις βιβλιοθήκες. Θα σας πρότεινα, σαν και σαν σύλλογος και σαν βιβλιοθήκες ατομικά, πρέπει όλες οι βιβλιοθήκες να αποκτήσουν ασύρματο ίντερνετ. Πρέπει όλες. Δηλαδή, εγώ πρόσφατα, Φεβρουάριο-Μάρτιο, με κάλεσαν στη βιβλιοθήκη της Αθήνας. Ήταν η κυρία χθες και μίλαγε εδώ, και σήμερα την είδα. Εδώ είναι. Λοιπόν, και αυτή η θαυμάσια βιβλιοθήκη από πλευράς βιβλίων, έτσι, και από πλευράς γνώσης και τι περιέχεται εκεί μέσα, μου έκανε η κυρία Μελιανού μια μικρή ξανάγηση και εντυπωσιάστηκα. Δεν έχει ασύρματο ίντερνετ. Η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της χώρας. Δεν ξέρω αν έχουν βάλει ακόμα, από ό,τι ξέρω δεν έχουν βάλει και προσπαθούμε να πιέσουμε κι εμείς από τη μεριά μας, το Δήμο, να διαθέσει τα 100-200 ευρώ που χρειάζονται για να έχει ασύρματο
δίκτυο, ασύρματο ίντερνετ ή βιβλιοθήκη να κάνουμε ένα workshop εκεί πέρα. Έτσι. Μιλάμε για τέτοια ποσά. Έτσι. Ένα ορτεράκι κάνει 45 ευρώ. Από το ένα έχουμε τώρα εδώ και έχουμε όλοι ασύρματο ίντερνετ. Και κάνει 45 ευρώ αυτό. Έτσι. Αυτό είναι όλο. Έναν άνθρωπο να το βάλει και μια γραμμή ενδιαφέρον. Χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Αυτό. Λοιπόν, ένα από τα. Βεβαίως. Αυτό όμως και στο Δήμο. Α, και πρέπει να σας πω μια και είπατε ο Δήμο Περιστερίου, επειδή εγώ μένω στην Νικαία. Πρόσφατα ο Δήμος Νικαίας, αυτό να το ακούσει και ο Δήμος Περιστερίου, έβγαλε ανακοίνωση ηλεκτρονική που λέει όλες οι πλατείες στη Δίκαια και στο Ρέντι, που είναι υπολειωθεί τώρα, έχουν ασύρματο ίντερνετ. Άμα πάτε στη Δίκαια θα το δείτε. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί και το έκανε μόνος του ο Δήμος Νικαίας, έτσι. Μπράβο του και μπράβο σε όσους κάνουν τέτοιες δράσεις. Λοιπόν, ένα από τα project είναι λοιπόν το Open Wi-Fi που κάνουμε στην ΕΛΑΚ. Ένα άλλο είναι τα Creative Commons. Τα Creative Commons ενδιαφέρει και αυτό τις βιβλιοθήκες. Είναι οι άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας που κάποιος δημιουργός δίνει την άδεια ώστε το έργο του να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα, χωρίς να γίνεται προϊόν εμπορίας. Ένας που έχει γράψει ένα λογισμικό, το ηλεκτρολογισμικό που λέμε, ένα πρόγραμμα δηλαδή, ένας που έχει γράψει ένα βιβλίο, θέλει να το δώσει ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή να διατίθεται παντού. Αρκεί η μοναδική υποχρέωση που έχει αυτός που το χρησιμοποιεί το βιβλίο είναι να αναφέρει την πηγή. Και δεν μπορεί βέβαια να το εμπορευτεί, να το πουλήσει, έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι οι άδειες Creative Commons, οι οποίες έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους, ασχολούμαστε και με αυτό στην ΕΛΑΚ. Και βέβαια το μεγάλο μας project τα δύο τελευταία χρόνια, που έχουμε αρχίσει εδώ και 1,5 χρόνο, είναι η πρωτοβουλία για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα ελληνικά. Θα κάνω μια μικρή παρουσίαση έτσι, της Wikipedia και εσύ που είπαν και τα παιδιά κάποια πράγματα εδώ χτες. Η Wikipedia είναι μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο, αλλά δεν θα διαβάσω από αυτά, θα πω απ' έξω καλύτερα. Γιατί με πολλούς από εσάς γνωριζόμαστε, έχουμε κάνει και workshop, έχουμε κάνει και με την κυρία Κυριακοπούλου και με την κυρία Παυλίδου στο Ιράκι Λατική σε ένα θαυμάσιο workshop και με την κυρία Κεράστα κάναμε 16 Νοεμβρίου στη βιβλιοθήκη της Λιπαριάς και με άλλους συζητάμε, με πολλούς από εσάς έχω μιλήσει και στα τηλέφωνα κλπ. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία και κάνουμε διάφορες δράσεις. Συγγνώμη να βάλω το site της πρωτοβουλίας, να το βλέπουμε. Πώς μπαίνει εδώ, γιατί μου μίγραινε αυτό, δεν ξέρω. Όπα. Δείξουμε εδώ. Ναι. Είναι λιγάκι. Λοιπόν, η πρωτοβουλία αυτή έχει να κάνει με τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα ελληνικά. Η Wikipedia είναι μια, για την Ελλάδα θα έλεγα μια παρεξηγημένη υπόθεση. Εκτός και σε άλλες δηλώσεις που κάνουμε, έχουμε τη μεγάλη ερώτηση που κάνουν πολλοί για την αξιοπιστία της Wikipedia. Εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα της αγγλικής Wikipedia, η οποία έχει 4 εκατομμύρια ελλείμματα περίπου, 10.000 διαχειριστές και από αξιοπιστία έχει περάσει το 90%. Έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την Papyrus Larousse και από τις άλλες που είχαμε, τις κλασικές εγκλοπέδες αυτή τη στιγμή, η αγγλική. Και παράδειγμα, μπορεί κανείς να μπει στην αγγλική Wikipedia και να γράψει κάτι λάθος. Να πάει κάτι και να το γράψει λάθος. Μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπου θα έχει διορθωθεί. Διότι είναι 10.000 μάτια, ζευγάρια μάτια που το κοιτάνε και το ελέγχουν. Ο τρόπος λοιπόν, η δική μας βεβαίως που έχει 67.000 λήματα μόνο, δεδομένου ότι έχουμε την πλουσιότερη γλώσσα στον κόσμο και την γλώσσα που πρόσφατα πριν από λίγα χρόνια είχε ανακοινωθεί ότι είναι η γλώσσα που αναγνωρίζουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Δεν ξέρω να το ξέρετε αυτό. Είχε γίνει ένα επιστημονικό συνέδριο μόνο σε αυτό. Λοιπόν, και έχουμε. Ναι, έχουμε τα κρίκλεις. Εμείς, εγώ τα κρίκλεις είναι μια καταστροφή και απορώ πραγματικά γιατί στους σταθμούς του μετρό γράφουν αυτά τα απέσια γκρίκλες. Μέχρι και το κεραμικός, εγώ δεν έχω καταλάβει το κεραμικός, γιατί το γράφουν στα γκρίκλες με ψιλογιώτα. Δηλαδή υπάρχει δίφθοκο στα αγγλικά ψιλογιώτα. Κεραμεϊκός διαβάζεται κανονικά. Και το γράφουν με ψιλογιώτα. Τώρα αυτό είναι άλλο θέμα, τέλος πάντων. Δεν είναι σε άλλα θέματα. Λοιπόν, η ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας είναι My Wikipedia. .gr. Μπαίνει τώρα, πρέπει να μπει κάποια στιγμή.
Λοιπόν, είναι γρήγορο. Σε αυτή την ιστοσελίδα, εύκολα το μπαίνει κανείς, έτσι, mywikipedia.gr. Εδώ μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο υποστηρικτών. Βλέπετε εκεί δεξιά, κάνει κλικ, ανοίγει, βάζει τα στοιχεία σου. Έχουμε ένα δίκτυο υποστηρικτών, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 200 τόσα άτομα από όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να τα κάνουμε 500, να τα κάνουμε 1000, να τα κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Όσο περισσότεροι θα είμαστε, όσο περισσότεροι θα ασχολούμαστε, τόσο μεγαλύτερη αξιοπιστία θα έχει και η ελληνική Wikipedia, η οποία το διέκοψα προηγουμένως. Όντως, αυτή τη στιγμή η ελληνική Wikipedia δεν έχει μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας. Με 67.000 λήματα και με 21 παιδιά που ασχολούνται, τόσοι είναι οι διαχειριστές που τους έχει ορίσει το αυτό, οι οποίοι καταλαβαίνετε σε εθελοντική, όλα αυτά γίνονται σε εθελοντική βάση, καταρχήν να το ξεκαθαρίσουμε. Ουδής πληρώνεται για τίποτα. Είναι όλα σε εθελοντική βάση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε είναι 21 άνθρωποι, εθελοντές, έχουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Ένας μπορεί σήμερα, άλλος δεν μπορεί αύριο. Καταλαβαίνετε ότι. Άντε να, και είναι μόνο 67.000. Αν αυτοί γίνουν 200, 300, 500, 1000 και τα λήματα φτάσουν σε 100, 200, 300.000, τότε η αξιοπιστία, όσο θα ανεβαίνουν τα λήματα και οι συντάκτες, θα ανεβαίνει και η αξιοπιστία. Αυτός είναι ο τρόπος να έχουμε αξιοπιστία. Αυτή τη στιγμή, όντως, δεν έχουμε μεγάλη αξιοπιστία. Γιατί δεν μπορούν και πράγματι τα παιδιά κάνουν μια αξιέπαινη προσπάθεια. Δηλαδή, αμέσως προσπαθούν να διορθώνουν τα πάντα κτλ. Να μου πείτε τώρα πώς θα γίνει να έχουμε συντάκτες. Γι' αυτό κάνουμε την πρωτοβουλία, γι' αυτό κάνουμε workshops. Ξεκινήσαμε καταρχήν από τις βιβλιοθήκες. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τις βιβλιοθήκες. Στον πρώτο κύκλο, πριν το καλοκαίρι, κάναμε 36 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι 28 ήταν workshops και τα περισσότερα ήταν σε συνεργασία με βιβλιοθήκες. Έγιναν σπουδαία workshops σε ορισμένες βιβλιοθήκες που υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι, σε όλες υπάρχουν άνθρωποι, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν προς Θεού, αλλά ορισμένες πράγματι ξεχώρισαν. Όπως ας πούμε η βιβλιοθήκη της Βέρειας, όλοι θα την ξέρετε. Η βιβλιοθήκη του Ηρακλείου Αττικής, εδώ η κυρία Φρόσο, η Παυλίδου. Είναι από αυτές που ξεχώρισαν. Η βιβλιοθήκη των Ιωαννίνων, η βιβλιοθήκη της Σπάρτης. Έγιναν καταπληκτικά workshops. Αλλά όχι μόνο σε βιβλιοθήκες, ακόμα και σε παραδείγματος χάρη στο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Είναι ένας δάσκαλος ο οποίος έχει μεράκι και έκανε ένα workshop με 50 άτομα. Ήταν παιδιά με τους γονείς μαζί και παιδευτικοί μαζί κτλ. Το πιο προληπληθές workshop έγινε στην Καλαμάτα που δεν το περιμέναμε. Λέγαμε να το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Και τελικά επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι κάποιος Βαρβόπουλος, κύριος δάσκαλος είναι ο άνθρωπος, έχει το μεράκι, είχε το πιο πολυπληθές workshop. Το πολυπληθές βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι και το πιο αυτό, αλλά τέλος πάντων εμείς η πρόθεσή μας σε πρώτη φάση είναι να φέρουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο σε επαφή με τη Wikipedia. Και από αυτούς, όταν από τους πολλούς θα μείνουν και βεβαίως προχωράμε και σε άλλες δράσεις, δεν είναι μόνο τα workshop. Όπως για παράδειγμα κάνουμε μία προσπάθεια για για χρησιμοποίηση της Wikipedia από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε κάνει μία συνάντηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και είχαμε περίπου 15-20 ακαδημαϊκούς, καθηγητές πανεπιστημίων, ΤΕΗ κτλ. Και συζητούσαμε και συζητάμε τρόπους πώς θα χρησιμοποιηθεί η Wikipedia από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Συνέχεια κάναμε άλλη συνάντηση με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεσμένη εβδομάδα είχαμε με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν πολύ μιλήσαμε με το Δήμο Περιστερίου, γιατί οι άνθρωποι τώρα είχαν, δηλαδή με την Τετάρτη που μας πέρασε. Γιατί οι άνθρωποι τρέχανε με το συνέδριο εδώ πέρα. Αλλά έχουμε πει με την κυρία Σιώτα, θα μιλήσουμε και στις επόμενες μέρες. Έτσι λοιπόν, γιατί η χρησιμότητα της Wikipedia είναι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Wikipedia σε πολλές δραστηριότητες, των τεχνών, των γραμμάτων, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και για καλύτερη και παραστατικότερη λειτουργία των μαθημάτων, αλλά και για την εκπόνηση εργασιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο από Δήμους για να καταγράψουν την ιστορία του κάθε τόπου. Η ιστορία του κάθε τόπου. Στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν υπάρχει στην αγγλική Wikipedia. Η ιστορία του Περιστερίου, ας πούμε, δεν υπάρχει στην αγγλική Wikipedia. Πρέπει εμείς να τη βάλουμε. Η οποία θα προβάλλει είναι η Wikipedia το 7ο site σε επισκεψιμότητα παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε τι προβολή έχει ένας τόπος. Το Περιστέρι, η Νίκαια, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Καλυθέα. Ο κάθε τόπος έχει, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως σας είπα, για την καταγραφή όλων των επιστημών, των τεχνών και των γραμμάτων. Μπορεί τέλος να χρησιμοποιηθεί από όλους εμάς για κάθε πληροφορία ή γνώση που χρειαζόμαστε και δεν ξέρουμε πού να τη βρούμε. Πολλές φορές ψάχνουμε να τη βρούμε. Η Wikipedia είναι ένας πολύ καλός χώρος για να βρίσκουμε πληροφορίες. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές ο μαγικός κόσμος του Wikipedia και η πρωτοβουλία που κάνουμε. Και θα ήταν ευχής έργο να υπάρξουν βιβλιοθηκονόμοι που να ασχοληθούν συστηματικά με την κοινή μας προσπάθεια για ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση από όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.